τι γίνεται, γιατί έχουμε συνέχεια με τον κύριο Κωνσταντίνο Τζούμα. Αυτό δεν είναι συνέχεια, έχει γίνει Σύρια. Έχει γίνει Σύρια, ναι, και αναφέρεται στον Κωνσταντίνο Τζούμα μετά τα όσα εσχρά είχε πει για τα θύματα γυναικοκτονιών. Για τις γυναίκες θύματα που δολοφονήθηκαν από τους άντρες τους. Να θυμίσουμε τι είχε πει ο κύριος Τζούμας. Είχε πει λοιπόν ότι φταίει η φλιαρία των γυναικών που τους σκοτώνουν. Μάλιστα. Αυτό είχε πει. Έχει γίνει ένας τεράστιος χαμός από εκείνη την ημέρα και όπως είναι, και είναι και λογικό, έτσι. Ναι. Έχει βγει σε διάφορα τηλεοπτικά κανάλια. Βγήκε λοιπόν και σήμερα. Ναι. Συνεχίζει την προκλητική συμπεριφορά, γιατί θυμόμαστε και το Σαββατοκύριακο είχε επιτεθεί σε μία δημοσιογράφο λέγοντάς την ανόητη. Ναι. Συνεχίζει λοιπόν την προκλητική συμπεριφορά. Λέει ότι δεν ανακαλεί ούτε λέξη, ότι αυτό είναι το χιούμορ του. Και μάλιστα κατσάδιασε και τους παρουσιαστές το πρωινό, γιατί περίμενε από τις παρά 10 για να γίνει σύνδεση. Για πάμε να δούμε. Να του καλημερίσουμε τον κύριο Τζούμα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζούμα. Καλημέρα. Περιμένω από το παραδέκα. Καλημέρα. Θα περιμένετε ακόμα 5 λεπτά. Σας ζητώ προσωπικά συγγνώμη που πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Είναι προσωπική μου παράκληση. Σας ζητώ συγγνώμη. Ό,τι είχα να πω, το είπα. Από εδώ και πέρα πέφτει η σιωπή. Για να λάβουν δικηγόροι. Αντίο. Για χαρά, περίμενα. Φεύγω. Ποιοι δικηγόροι, κύριε Τζούμα. Ποιοι δικηγόροι. Κύριε Γιάνκα, εσείς είστε υπεύθυνος άνθρωπος. Δεν μπορώ να απευθυνθώ σε εσάς από παρά 10 μέχρι και 20. Ωραία. Περιμένετε μισό λεπτό. Σας ζητώ συγγνώμη, λοιπόν, δεν θα πάμε σε διαφημίσεις, θα το καταστήσω. Δεν περιμένω τίποτα. Ωραία, αρκετά. Περιμένετε. Αρκετά. Ωραία. Αυτά είναι προνόμια του διαδικτύου. Δεν έχω σχέση με το διαδίκτυο. Είμαι συχνά στο φίλιο. Τι εννοείτε. Να βρείτε απογεύματα να πούμε. Τι εννοείτε. Πείτε μου τώρα τι θέλετε να πείτε. Ωραία, δεν πάμε σε διαφημίσεις. Δεν θέλω να πω τίποτε. Γιατί πρέπει και καλά να πω κάτι. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Καλημέρα σας. Να ρωτήσω κάτι. Μου επιτρέπετε. Με επιτρέπετε. Έγινε την Παρασκευή αυτή η συνέντευξη που ήρθε η συνάδελφος, ο συνάδελφος. Ωραία. Κάναμε στο ίδιο τραπέζι που η Άντζελα Προύσκου πήρε τον Άγγελο εξολογιστή του Μπουνουέλη και τον έβρισε στο ψευδά Αθηνών. Στο ίδιο τραπέζι. Επαναλαμβάνω την ίδια στάση. Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Σας ακούω. Επειδή εγώ σας παρακολουθώ πραγματικά χρόνια και το γνωρίζετε. Και γνωρίζω τις απόψεις σας ότι είναι, είναι στο όριο οι απόψεις σας και είναι δικαίωμά σας να τις άλλο έχετε. Το... Ωραία. Ωραία. Γιατί δεν το λήξατε το θέμα. Άμα δεν εσείς στο όριο, ή ότι είναι στο όριο. Ναι, λοιπόν, ναι. Σας ακούω. Γιατί δεν το λήξατε το θέμα και να γίνει όλο αυτό το θέμα και μετά ανοίξατε ότι άλλο... Να πείτε ρε παιδί μου ότι δεν εννοούσα αυτό, ήταν ένα χιούμορ αυτό που είπατε στην αρχή και να λήξει εκεί το θέμα. Γιατί πραγματικά ήταν ένα μαύρο χιούμορ. Να το δεχτούμε και να τελειώσει η φασαρία εκεί. Ήταν, γιατί μετά να αρχίσει όλη η ιστορία. Λάθος. Έλειπε το ρήμα. Έλειπε. Για να το δικηγόρο του διαβόλου. Έλειπε το ρήμα. Νόμιζε. Φαντάσου γυναίκες. Κάθε φλίαρη γυναίκα να είναι απόρρια γυναικοκτονία. Έχουμε χάσει το χιούμορ μας, δηλαδή. Αυτές τις εποχές... Κύριε Τσούμα μου, μήπως αυτές τις εποχές... Ούτε κάνουν χιούμορ. Ωραία. Επειδή όλοι την έχουμε πατήσει και ομιλών, μήπως αυτές τις εποχές πρέπει το χιούμορ μας να το φιλτράρουμε, γιατί υπάρχει μια ευαισθησία, ας πούμε, σε κάποιες ομάδες. Όχι. Οι εποχές πρέπει να αλλάξουν. Εμείς δεν πρέπει να αλλάξουμε το χιούμορ μας. Αυτό. Πάτε καλημέρα. Τι εννοείτε η εποχή να αλλάξει. Χρόνια πολλά. Όταν υπάρχουν 17 γυναικοκτονίες φέτος μόνο, μήπως το χιούμορ είναι λίγο άγγελο. Είναι κανίβαλοι. Τι να πω. Είναι κανίβαλοι προφανώς. Άρα πώς... Μα ποιο χιούμορ, κύριε Τζούμα, όταν μια κοπέλα σε εκπομπή αντίστοιχα που σας βγάλανε για να μήπως και ανακαλέσετε την είπατε ανόητη. Ποιο χιούμορ δεν ανακαλώ τίποτε. Ντάξει. Κάνω χιούμορ άλλες φορές πολύ πετυχημένο, άλλες φορές αφόρητο. Ανήκει στην κατηγορία αυτή. Ότι δεν λέω τίποτα σπουδαίο. Περίμενα όλο αυτό το τσουνάμι. Καλή χρονιά. Τίποτα άλλο. Καλή χρονιά. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Καλή χρονιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Δεν έχει. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι, ο κύριος Τζούμας από ό,τι φαίνεται συνεχίζει έτσι την... Και δεν έχει κληθεί από ένα εισαγγελέα ακόμα. Τι από ό,τι φαίνεται, ρε παιδιά, συγγνώμη, γιατί του δίνουν βήμα. Αυτό το πράγμα. Και σε δελτίο ειδήσεων. Δελτίο ειδήσεων του δώσανε βήμα. Παντού του έχουν δώσει βήμα. Και εμείς αυτή τη στιγμή το μεταδίδουμε για να δείξουμε την προκλητικότητά του
Και είναι αντισυμβατικός. Για να δείξουμε τη χιδαιότητα. Ναι. Πάντα ήταν αντισυμβατικός. Εγώ δεν θα πω χιδαιότητα. Καλά. Εγώ θα πω αντισυμβατικότητα. Εδώ μιλάμε για χιδαιότητα. Εντάξει. Για εγκληματική λοιπόν, χιδαιότητα. Και βλέπουν λοιπόν τα πρωινά ότι πουλάει και τον ευγάζουν, τον ξαναβγάζουν και τον ξαναβγάζουν. Ο άνθρωπος πάντα είχε απόψεις οι οποίες ήταν διαφορετικές από τη γενική. Άκουσε μας δύο λεπτάκια, Τζίφα. Όταν μιλάμε εδώ για γυναικοκτονίες και μιλάμε για δολοφονίες εδώ, δεν υπάρχει άλλη άποψη. Έχεις δίκιο. Ας τελειώσει να σπάσει η ζούγκλα. Έχεις δίκιο. Εγώ μαζί δεν υπάρχουν νόμοι. Όποιος είναι παραβάτης των νόμων, υπάρχουν και κυρώσεις.